Ντίσσελντορφ 0-0. Πάντα λοιπόν στην Ευρώπη, να μείνουμε. Μια σύντομη τώρα ματιά σε ορισμένα σημαντικά γεγονότα από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Πάντα έχουν ενδιαφέρον και μάλιστα θειασότες και οπαδούς, θα έλεγα, αφού τα παρακολουθούν συστηματικά οι φίλαθλοι. Έτσι, στη Σκωτία οι Rangers για 39η, επαναλαμβάνω, 39η φορά αναδύθηκε πρωταθλήτρια. Στο Βέλγιο η FC Brugge νίκησε στον τέρμι της κορυφής την Anderlecht με 3-0 και είναι σχεδόν σίγουρη πρωταθλήτρια. Στην Ολλανδία η περσινή πρωταθλήτρια Eindhoven συνετρίβει από τη φορτούνα του Sittard με 4-1. Ενώ στη Τσεχοσλοβακία η πρωτοπόρος Σπάρτα Πράγας σάρωσε με 10-1, να επαναλάβω το σκορ γιατί είναι ποδοσφαιρικό πράγματι, σάρωσε με 10-1 τη Σπάρτακ Τνάβα. Πρέπει να τη θυμάστε αυτήν την ομάδα, παλαιότερα παιχνίδια είχε παίξει και ένα από αυτά η ΑΕΚ νομίζω. Να συνεχίσουμε όμως στον ευρωπαϊκό χώρο. Ο βετεράνος Βρετανός Δρομέας Άλιστερ Χάτον ήταν ο νικητής του Διεθνούς Μαραθωνίου του Λονδίνου. Περισσότεροι από 26.000 δρομείς έτρεξαν σήμερα στους δρόμους Βρετανικής πρωτεύουσας κάτω από συνεχή βροχή και δυνατό κρύο. Ανάμεσά τους ήταν γνωστοί πρωταθλητές αλλά και απλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών. Ο 35χρονος Χάτον, που είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία νικητής στην ιστορία του Λονδρέζικου Μαραθωνίου, δίνησε την απόσταση σε 2 ώρες 10 και 10. Στις δε γυναίκες στην πρώτη θέση πήρε η Πολωνέζα Βάντα Πάνφιλ με χρόνο 2 ώρες 26 και 31. Εδώ παρακολουθούμε τα στιγμιότυπα. Πράγματι ο αριθμός είναι εντυπωσιακός. 26.000 δρομείς. Εκπληκτικός πράγματι ο αριθμός. 26.000 δρομείς. Μακάρι να βλέπουμε τέτοιους αριθμούς και εδώ στην Ελλάδα για να δικαιώνουμε και το πραγματικά παραδοσιακό και σπουδαίο αυτό αγώνισμα, το τόσο ελληνικό άλλωστε. Εδώ βλέπουμε τον νικητή, τον Άλιστερ Χάτον. Δύο, 10, 0, 7. Πράγματι είναι σημαντικό να βλέπεις 26.000 ανθρώπους να ασχολούνται με τον αθλητισμό σε μία μόνο ημέρα και μάλιστα σαν αγωνιζόμενοι. Θέλω να υπενθυμίσω, το Mega Channel είναι πάντα κοντά στα σημαντικά γεγονότα. Έτσι, την Τρίτη σε 7 η ώρα έχουμε Παπάγος Άρης για τον ημιτελικό του κυπέλου Ελλάδας. Αλλά να ξέρετε το Mega Channel και το γνωρίζετε άλλωστε, απλώς το υπενθυμίζω, όλη αυτή την εβδομάδα είναι πάντα κοντά σας με το NBA τη Δευτέρα. Το Mega Sport Τετάρτη, στη Σέντρα το Σάββατο, με το Καλημέρα Μπάσκετ την Κυριακή, με το Mega Sport, με το Sporting Club, με εκπομπές οι οποίες ικανοποιούν, θέλουμε να πιστεύουμε, όλα τα φύλαθλα ενδιαφέροντα κατά τη διάρκεια της εβδομάδος. Εμείς κλείνουμε πάλι ραντεβού για την άλλη Κυριακή το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα.